Φυλάει θερμοπύλες στις Βρυξέλλες η Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Μαρία Σπυράκη. Γεια σας, κυρία Σπυράκη. Καλησπέρα από τις Βρυξέλλες. Δεν είναι και τόσο ηρωικό, απλώς κάνω τη δουλειά μου. Δηλαδή, δεν έχει κανένα. Εντάξει, αλλά είναι λίγο μοναχικό. Δηλαδή, και τα πλάνα από το κοινοβούλιο, μπορεί να μην είναι η έδρα του κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, αλλά και εκεί νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς και πριν κλείσει για καλοκαίρι, θα κάνετε στις Βρυξέλλες μια συνεδρίαση, έτσι, για την τιμή των όπλων για τους υπολείπους, αλλά το λέτε σαν να είστε ταγμένοι σε αυτό ως μόνοι όμως. Έτσι προσπαθώ να το διατυπώσω, ότι είστε οι συνεπείς, οι άλλοι τι κάνουν. Όχι, δεν είναι έτσι. Καταρχήν, όλοι οι συνάδελφοι στην Αθήνα και που έχουν γυρίσει στις πατρίδες τους δουλεύουν στις επιτροπές τους, γιατί οι επιτροπές γίνονται με τηλεδιάσκεψη. Από εκεί πέρα, όντως, για να μιλήσει κανείς στην Ολομέλεια πρέπει να έχει φυσική παρουσία. Έκανα αυτή την επιλογή και γιατί, κύριε Πολύζο, έχω αναλάβει 4 ντοσιέ, εκ των οποίων τα 2 είναι πολύ σημαντικά και για την πορεία της βιομηχανίας. Το ένα έχει να κάνει, αν θέλετε, με την επαναταξινόμηση της επικινδυνότητας των χημικών ουσιών. Με τη βιώσιμη στρατηγική για τα χημικά, η Κομισιόν θα εκπονήσει τη στρατηγική και θα την προτείνει το φθινόπωρο και το Κοινοβούλιο ανέθεσε σε μένα ως πρώτη ραπορτέρ και σε μια σειρά άλλους συναδέλφους ακολούθως να εκπονήσουμε τη στρατηγική για τα χημικά ως πρόταση προς την Κομισιόν. Έχει σημασία αυτό το report, όπως έχει σημασία και το report στο οποίο εκπροσωπώ το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα κάνουμε αποθήκευση της ενέργειας από τις ανανεώσιμες πηγές και κυρίως ένα κομμάτι του υδρογόνου. Που και πολλά ακούγονται γι' αυτό, αλλά δυστυχώς πρέπει να πω ότι υπάρχει πολύ μεγάλο νομοθετικό κενό. Πάρα πολύ μεγάλο νομοθετικό κενό και πολλά κενά και στις υποδομές. Όπως έχει σημασία και το report που έχω την ευθύνη από την πλευρά της Επιτροπής Περιβάλλοντος για την αναβάθμιση των κτηρίων. Και γι' αυτό έμεινα, γιατί αυτές οι δουλειές δυστυχώς πολλές φορές, αν και πια όλα τα εμπόδια έχουν πέσει με τις τηλεδιασκέψεις, είναι δύσκολο να γίνουν από μακριά. Να σας πω, κάνω δύο σκέψεις έτσι πολύ πρόχειρα, τις κάνω όσο ακούω αυτά. Πρώτον, είναι πολύ ειδικά θέματα. Είναι. Που σημαίνει ότι κάποιος πρέπει να διαβάσει πολύ. Δεν είστε χημικός, για παράδειγμα. Ούτε... Είμαι. Κατά βάση. Δηλαδή, οι πρώτες μου σπουδές είναι χημικός. Α, ναι. Ναι. Φαντάζομαι όμως ότι θα μπορούσε να τύχει και σε έναν ευρωβουλευτή που δεν είναι. Άρα, στην περίπτωση αυτή, τι κάνετε? Έχετε κάποιους επιστημονικούς συμβούλους που σας καθοδηγούν, σας δίνουν τη βασική γνώση? Πώς διαχειρίζεται ένα πολιτικό πρόσωπο τόσο ειδικά θέματα? Είναι πολύ ωραία η ερώτηση αυτή. Λοιπόν, να ξέρετε ότι η επιλογή της ανάθεσης γίνεται και με βάση τα τυπικά προσώπητα και τις σπουδές του ευρωβουλευτή. Okay. Το γεγονός δηλαδή ότι εγώ είμαι χημικός και ένα μεταπτυχιακό μου είναι στην ενέργεια και στον τρόπο με τον οποίο γίνονται... γι' αυτό σας φέρνει κοντά σε αυτά, άρα και στα θέματα περιβάλλοντος, αυτά που ακουμπούν στην ενέργεια, είστε... Ακριβώς. Καλά, λύστε μου μια απορία. Το χημικός πώς επελέγει? Δηλαδή, όντως η καρδιά εκεί στην τρίτη ηλικίου χτυπούσε για το χημικό? Ναι, και είναι γενικά μια πολύ σπουδαία γνώση, η οποία με βοήθησε πολύ στη ζωή μου και με ακολουθεί και τώρα στη θητεία μου στην Ευρωβουλία, αποδεικνύεται πολύτιμη. Ναι, που να το ξέρε κάποιος, που να το ξέρε η μαμά και ο μπαμπάς ότι δεν πήγαν στράφοι σπουδές, γιατί κατά τα άλλα η μεγάλη καριέρα ήταν στη δημοσιογραφία, έτσι. Αλλά το βασικό στοιχείο σε αυτή την ιστορία, επειδή με ρωτήσατε, είναι ότι φυσικά υπάρχει επιστημονική υποστήριξη και από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και από ειδικούς συμβούλους που έχουμε τη δυνατότητα εμείς να έχουμε ως βοηθούς. Η δεύτερη σκέψη που έκανα επίσης πρόχειρα είναι κάποιος που ακούει τώρα, βεβαίως στον πυρήνα τους όλα μας αφορούν και είναι και πάρα πολύ σημαντικά γιατί αφορούν στο μέλλον μας. Δηλαδή τώρα αν δούμε το θέμα των χημικών ή της ενέργειας, ειδικά εδώ στη Θεσσαλία, με αναφορά, ευθεία αναφορά στον πρωτογενή τομέα, ή στη βιομηχανία, καταλαβαίνουν πόσο μας αφορά. Άλλος θα πει, πού είναι, ρε Σπυράκη, το πιασάρικο θέμα τώρα σε αυτά που μας περιγράφεις? Στην καθημερινότητα της ζωής μας. Το γεγονός δηλαδή ότι οι βιομηχανίες δεν θα χρειάζονται να ταξινομούν κάθε φορά κάθε μία από τις ουσίες που χρησιμοποιούν, αλλά θα υπάρχουν ήδη ταξινομημένες σε κατηγορίες και θα ξέρουμε τις επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων και έτσι θα μπορούμε να προστατεύσουμε τους πολίτες και συγχρόνως θα διευκολύνουμε την επιχειρηματικότητα. Στο γεγονός ότι εκπονούμε μια στρατηγική για την αναβάθμιση των κτηρίων,
που βοηθάει πάρα πολύ στη χρήση υλικών που θα μπορούν να ανακυκλωθούν, να μπουν δηλαδή στην κυκλική οικονομία. Και με αυτόν τον τρόπο θα δώσουμε την ευκαιρία και στα κράτη-μέλη να κάνουν μεγαλύτερης κλίμακας επιχειρήσεις αναβάθμισης, αλλά και συγχρόνως να χρησιμοποιούν υλικά τα οποία είναι φιλικά προς το περιβάλλον. Στο γεγονός ότι πάμε σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά δεν έχουμε καταφέρει το optimum στο κομμάτι της αποθήκευσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η συζήτηση για το υδρογόνο που γίνεται και ξαναγίνεται και πολλοί το θεωρούν και λύση και για τη Δυτική Μακεδονία και για άλλες περιοχές, πρέπει πολύ γρήγορα να αποκτήσει σάρκα και οστά. Πρέπει δηλαδή να έχει υπάρχει στρατηγική από την Κομισιόν και νομοθετικό πλαίσιο από εμάς και το Συμβούλιο, που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, έχει πάρα πολλά κενά. Και βέβαια οι υποδομές, οι υπάρχουσες υποδομές του φυσικού αερίου να αναβαθμιστούν. Αν δεν γίνουν αυτές οι δουλειές, όλα τα άλλα θα είναι μεγαλόστομες διακήρυξεις. Θα μαζευόμαστε κάθε φορά στα συνέδρια, σαν αυτό το υπέροχο που διοργάνωσε ο κύριος Αγοραστός, και ανταλλάξαμε απόψεις και θα λέμε τι πρέπει να γίνει, αλλά κάποιοι πρέπει να το κάνουν. Πρέπει να το κάνουν, ακριβώς. Μια και αναφερθήκατε στην ενέργεια, αλλά και στο φυσικό αέριο, αυτό στο οποίο ποντάρει και η ελληνική πλευρά, δεν είναι μόνο μια σχετική αυτάρκεια, γιατί δεν θα εξαρτιόμαστε από δικούς μας φυσικούς πόρους, αλλά η διέλευση αγωγών από την ελληνική θάλασσα και την ελληνική στεριά σίγουρα θα φέρει πολλά ευεργετήματα. Προχωρά κάτι σε αυτό το μέτωπο? Πολλά τμήματα από τα έργα τα οποία η ελληνική κυβέρνηση συμμετέχει είναι τμήματα έργων PCI, Project of Common Interest, δηλαδή έργα που συνδέουν διαφορετικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χρηματοδοτούνται από το εργαλείο που λέγεται Connecting Europe Facility, το SEF. Άρα υπάρχει αυτό που λέμε το έδαφος για να χρηματοδοτηθούν τα project αυτά. Όμως δεν σας κρύβω, κύριε Πολύζο, ότι πρέπει τα project αυτά να ολοκληρωθούν σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Γιατί τα κριτήρια χρηματοδότησης αλλάζουν και κυρίως βασίζονται πλέον στη βιωσιμότητα των έργων αυτών, στο πώς δηλαδή τα έργα αυτά θα μεταφέρουν όχι μόνο φυσικό αέριο από ορυκτά καύσιμα, αλλά και αυτό που λέμε ανανεώσιμο φυσικό αέριο, δηλαδή πράσινο υδρογόνο, μπλε υδρογόνο, βιομεθάνιο, μια σειρά από αέρια τα οποία προέρχονται από ανανεώσιμες πηγές. Μάλιστα. Λοιπόν, για έλατε να δούμε τι άλλο γίνεται σε μια Ευρώπη που ακόμη δεν έχει βρει την κανονικότητά της, βεβαίως. Στο Βέλγιο πώς είναι τα πράγματα, που ήταν από τις χώρες που είχαν βαθύτερες πληγές από τη δική μας, για παράδειγμα? Έχω σταματήσει να κοιτάζω τον αριθμό των νεκρών. Έχω τόσο άσχημα. Ότι είναι γύρω στις 9.000. 9.000. Και έχω, να σας πω την αλήθεια, έχω σταματήσει να το κοιτάζω και για λόγους ψυχολογικούς. Βέβαια, προφανώς. Με μια Ελλάδα με ίδιο πληθυσμό να είναι στους 163, έτσι. Ναι. Είναι πολύ δύσκολο, κύριε Πολύζο, αυτό. Η διαχείριση δεν ήταν καλή εδώ. Παρά το γεγονός ότι έγινε lockdown, παρά το γεγονός ότι σταμάτησαν τα σχολεία, παρά το γεγονός ότι έγινε μια προσπάθεια να κρατηθεί το σύστημα υγείας και να υπάρχει μια διαθεσιμότητα στις κλίνες, στις μονάδες συντηρητικής θεραπείας, τα πράγματα εδώ δεν πήγαν καλά. Και για τον λόγο αυτό πρέπει για άλλη μια φορά να δώσουμε τα εύσημα στην Ελλάδα. Όμως εδώ πια η συζήτηση έχει μετατοπιστεί και ξέρω ότι παρακολουθώντας και συμμετέχοντας και στην Ελλάδα, ότι η συζήτηση έχει μετατοπιστεί στο ποια θα είναι πια τα μεγάλα εργαλεία τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε για να αντιμετωπίσουμε την κρίση. Και είμαστε πια στην τελική ευθεία της δημιουργίας του Recovery Fund, του ταμείου που θα βοηθήσει την ανάκαμψη και το οποίο θα είναι το υπερόπλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να εξηγήσω στους τηλεθεατές μας, αυτό το υπερόπλο θα βασιστεί σε εγγυήσεις των κρατών μελών και θα είναι πάνω από τον προϋπολογισμό 2021-2027, που θα ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ο προϋπολογισμός. Το υπερόπλο λοιπόν αυτό θα έχει εγγυήσεις και θα μπορεί να βγει να δανειστεί. Η εικόνα που έχουμε είναι ότι μπορεί να φτάσει τα δάνεια που θα πάρει από τις αγορές μέχρι και τα 2-3 εκατομμύρια. Κυρίως όμως το υπερόπλο αυτό θα μπορεί να παρέχει επιχορηγήσεις και δάνεια στα κράτη-μέλη. Και εκεί δόθηκε μόλις την περασμένη εβδομάδα η μεγάλη μάχη στο Ευρωκοινοβούλιο, στο ψήφισμα το οποίο εγκρίναμε με πολύ μεγάλη πλειοψηφία. Επισημαίνουμε προς τους ηγέτες, προς τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, ότι το Recovery Fund πρέπει να είναι mostly grants, κυρίως επιχορηγήσεις. Καταλαβαίνετε γιατί, δεν χρειάζεται να πω. Mm-hmm. Η Ελλάδα ενδιαφέρεται να πάρει επιχορηγήσεις και όχι δάνεια. Τα δάνεια θα ανεβάσουν το λόγο του χρέους προς το ΑΕΠ και θα δημιουργήσουν προβλήματα στην εικόνα μας, στην πιστοληπτική μας ικανότητα στις διεθνείς αγορές. Και έχει μεγάλη σημασία να πω εδώ ότι για δεύτερη φορά, μέσα σε 2 μήνες, μέσα σε 1,5 μήνα για την ακρίβεια, οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ έχασαν την ευκαιρία να υποστηρίξουν αυτή τη μεγάλη ευρωπαϊκή κίνηση που ωφελεί την πατρίδα μας. Και την πρώτη φορά δεν υπερψήφισαν το ψήφισμα για τα recovery bonds που θα προκύψουν από το recovery fund και τώρα δεν υπερψήφισαν το σχέδιο για το recovery fund
το οποίο το υπερψήφισαν στην πλειονότητά τους οι ευρωβουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Παρέμειναν στη στάση της αποχής και είναι λυπηρό. Είναι λυπηρό γιατί οι ίδιοι ισχυρίζονται ότι δεν τους ικανοποιεί αυτό. Αλλά επειδή ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, από το Recovery Fund θα περιμένει η Ελλάδα, από το Ταμείο Ανάκαμψης θα περιμένει η Ελλάδα στο τελευταίο τρίμηνο του 2020 να πάρει χρήματα. Και τα χρήματα αυτά είναι απαραίτητα. Είναι απαραίτητα για την οικονομία μας, είναι απαραίτητα για τις επιχειρήσεις μας, είναι απαραίτητα για τους ανθρώπους που εργάζονται σε αυτές τις επιχειρήσεις. Μάλιστα. Ελάτε λίγο να δούμε την επικαιρότητα, διότι τα ξέρετε, τα παρακολουθείτε καθημερινά, ενδεχομένως πιο εντατικά από ό,τι τα παρακολουθούμε εμείς εδώ, που μας παίρνει από κάτω μια άλλη καθημερινότητα. Σήμερα άνοιξαν τα σχόλια με γκρίνια από τις αντιπολιτεύσεις. Είναι επικίνδυνο. Δεν ρωτώ τη λοιμοξιολόγο Μαρία Σπυράκη, είπαμε ότι έχει ένα εύρος γνώσεων. Αλλά ένα από τα βασικά επιχειρήματα της κυβέρνησης ήταν ότι πρέπει να διευκολυνθούν και οι άνθρωποι για να πάνε στις δουλειές τους. Δεν μπορούν να είναι όμοιροι των προγραμμάτων των παιδιών, έχουν έναν οικογενειακό προγραμματισμό. Θα σας πω με όρους αλήθειας τι συμβαίνει και εδώ. Όλες οι χώρες που βρέθηκαν με lockdown, το πρώτο βήμα που έκαναν για τη σταδιακή αποκατάσταση της κανονικότητας ήταν να ανοίξουν τα σχολεία. Και αυτό γιατί πρώτα απ' όλα τα παιδιά διατρέχουν μικρότερο κίνδυνο και δεύτερον γιατί με βάση οι συγκεκριμένες οδηγίες πρέπει να τηρηθεί η κοινωνική απόσταση και πρέπει να συνεχίσουν και τα διαδικτυακά μαθήματα. Δεν είναι εύκολο. Πάντως το έκαναν και οι περισσότεροι και τα περισσότερα κρατήρια της Γερμανίας με οδηγίες από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση και εδώ γίνεται σταδιακά. Επιστρέφουν πρώτα τα μεγαλύτερα παιδιά, τα παιδιά που πρέπει να δώσουν εξετάσεις και σιγά σιγά και τα μικρότερα. Αυτό που νομίζω έχει ιδιαίτερη σημασία πια είναι να αρχίσουμε να αναλαμβάνουμε σιγά σιγά την ατομική ευθύνη προκειμένου να επαναλειτουργήσει η οικονομία. Και το λέω όχι ως ευρωβουλευτής, ως μητέρα, ως εργαζόμενη, ως άνθρωπος που πάει στο σούπερ μάρκετ, ότι δεν θα πρέπει ούτε στιγμή να χαλαρώσουμε. Ξέρετε, κύριε Βολίζο, στο Ευρωκοινοβούλιο η μάσκα είναι υποχρεωτική μέσα στο κτίριο. Είναι υποχρεωτική, δεν μπαίνει κάποιο στο κτίριο χωρίς να φορά μάσκα. Και πρέπει να τη φορά μέχρι να βγει από το κτίριο στον δρόμο. Μάλιστα. Μα κοιτάξτε, να σας πω, κάποιος όπου κι αν γκουγκλάρει θα βρει άπειρα βίντεο που δείχνουν τη διασπορά χωρίς μάσκα και πόσο αυτό περιορίζεται όταν κάποιος είναι προστατευμένος από τη μάσκα. Άρα αυτό που πρέπει να κάνουμε και ως πολίτες και ως άνθρωποι που εργαζόμαστε στην πολιτική και ως γονείς είναι καταρχήν να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας και τις οικογένειές μας. Τα βασικά στοιχεία αυτής της προσπάθειας γίνονται μόνο με τη μάσκα και το συχνό πλύσιμο και την αποστήρωση των χεριών. Αλλά μας έχουν ήδη ενημερώσει ότι η διασπορά με τη μάσκα μπορεί να περιοριστεί πάρα πολύ. Και είναι απαραίτητο λοιπόν να κάνουμε χρήση όλων αυτών των κανόνων. Καταλαβαίνω την ανάγκη της αντιπολίτευσης να βρει λόγους να γκρινιάξει. Δεν νομίζω πως η υπόθεση με τα σχολεία προσφέρεται γι' αυτό. Άλλωστε, όπως έχει εξηγήσει και η αρμόδια υπουργός, η βιντεοσκόπηση δεν θα υπάρχει. Αυτό που σίγουρα θα υπάρχει θα είναι η απευθείας μετάδοση του μαθήματος. Και αυτό που σίγουρα γίνεται είναι ότι ο δάσκαλος μπροστά στην κάμερα εξηγεί και η κάμερα δείχνει τον πίνακα, δεν δείχνει τους μαθητές. Άρα ούτε ζητήματα προσωπικών δεδομένων υπάρχουν, αφού υπάρχει και η συγκεκριμένη έγκριση από την αρμόδια αρχή. Νομίζω πως αντί να ψάχνουμε να βρούμε δυσκολίες σε πρακτικές που εφαρμόζονται στην υπόλοιπη Ευρώπη κατά κόρον, αυτή την ώρα που μιλάμε, τα δύο μου παιδιά έχουν διαδικτυακό μάθημα εδώ στο σπίτι, στις Βρυξέλλες. Ναι. Δεν έχουν ανοίξει ακόμα τα σχολεία. Η πρώτη γυμνασίου εδώ δεν έχει ανοίξει ακόμα. Θα πάνε σταδιακά, θα πάνε τον άλλο μήνα σχολείο. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι βλέπουν και ακούνε τον καθηγητή. Και δεν εγείρεται κανένα ζήτημα. Ναι, απ' την άλλη, είδατε όμως στα σχολεία, μια και αναφερθήκατε στην εξαποστάσεως εκπαίδευση, ότι δεν πειθάρχησαν οι εκπαιδευτικοί στο σύνολό τους. Είναι πολλά τα σχολεία που αρνήθηκαν να κάνουν με κάμερα μάθημα. Και κάναν μόνο στην φυσική τάξη, έτσι, δηλαδή σε όσους ήταν εκεί. Αυτό είναι και μια διαφοροποίηση που είναι αρνητική για τους ανθρώπους και τα παιδιά που δεν μπορούν να πάνε στο σχολείο γιατί έχουν κάποιον με προβλήματα ή κάποιον που ανήκει σε ευπαθή ομάδα μέσα στο σπίτι. Και πρέπει και οι εκπαιδευτικοί να κάνουν μια δεύτερη σκέψη. Μάλιστα. Πρέπει γενικώς, ξέρετε, να αποκατασταθεί με βάση και την ευκαιρία που μας δίνει αυτή η πανδημία, που είναι μια δραματική αλλαγή στη ζωή μας, να αποκατασταθεί μεταξύ των πολιτών, της πολιτείας και των υπηρεσιών η εμπιστοσύνη.
Και η εμπιστοσύνη πρέπει να αποκατασταθεί για να λειτουργήσουν τα πράγματα. Πρέπει δηλαδή ο εκπαιδευτικός να εμπιστεύεται το Υπουργείο που του λέει ότι δεν μαγνητοσκοπείται και την αρχή προσωπικών δεδομένων που του λέει ότι δεν υπάρχει θέμα παραβίαση. Κυρία Σπυράκη, ήταν παρέμβαση στη δικαιοσύνη η τοποθέτηση του κυρίου Σκέρτσου? Ήταν μια ατυχή στιγμή. Δεν ήταν παρέμβαση στη δικαιοσύνη. Ήταν μια ατυχή στιγμή. Εξέφρασε μια προσωπική άποψη την οποία φρόντισε να διευκρινίσει. Μάλιστα. Δεν νομίζω πως αλλάζουν τα πράγματα με το να μιλήσει ένας άνθρωπος που με ευθυκρισία σκέφτεται πώς λειτουργούν οι θεσμοί της δικαιοσύνης και να το κάνει δημόσια. Ενδεχομένως λόγω του αξιώματος του δεν θα έπρεπε να το κάνει. Μάλιστα. Αλλά αυτό είναι ένα θέμα το οποίο ο ίδιος το εξήγησε και εξήγησε ότι είναι προσωπική η στάση του. Από εκεί και πέρα νομίζω πως η δικαιοσύνη λειτουργήσε και σε αυτή και σε όλες τις άλλες περιπτώσεις. Η δικαιοσύνη λειτουργεί με ευθυκρισία και πρέπει να την περιβάλλουμε με απόλυτη εμπιστοσύνη. Και όσο τα παιδιά στο... τώρα που ανοίγει ο καιρός γκρινιάζουν για έξω, θέλουν έξω. Όπως όλοι. Και εμείς θέλουμε έξω. Όμως δεν μέσα. Με το καλό να έρθουν και αυτές οι στιγμές. Ευχαριστώ θερμά, κυρία Σπυράκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Πάμε σε διαφημίσεις. Συνδεόμαστε αμέσως μετά με την Αλόνισο. Θα συναντήσουμε εκεί τον Δήμαρχο, τον Πέτρο Τοβαφίνη, και θα δούμε και τα υπόλοιπα.